Θα σας πάω κάπου αλλού, στους ευρωπαϊκούς χορούς που χορεύονταν στην Κρήτη. Η Ευρωπαϊκή Χορή της Κρήτης για πρώτη φορά στην ελληνική τηλεόραση μέσα από την Κρήτη TV. Ρε Σιβούλα Νεωνάκη, θα συνεχίζεις για πολύ να μας εκπλήσεις. Καλημέρα. Καλημέρα Γκέλα, καλημέρα σε όλους τους ακροατές του 984. Είναι άλλη μία εργασία με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τι είναι αυτό το νέο ντοκιμαντέρ, τρελαίνομαι. Ναι, πραγματικά είναι κάτι το οποίο δεν έχει γίνει ποτέ, δεν έχει καταγραφεί κάτι τέτοιο ποτέ για την Κρήτη μας, ακόμα και για την υπόλοιπη Ελλάδα, γιατί οι ευρωπαϊκοί χώροι χορεύονταν και είναι κάτι το οποίο δεν απασχόλησε. Το αφήσαμε και χάθηκε, και κάπως έτσι λοιπόν μέσα από την Κρήτη TV ανοίξαμε βιβλία, βρήκαμε τους σωστούς ανθρώπους και αποκαλύπτουμε μία πτυχή πολιτισμού που έμεινε στο παρελθόν. Επειδή σε είδα με φορεσιά της εποχής και εσένα σε κάποια φωτογραφία, παίρνεις και εσύ μέρος σε αυτό το ντοκιματέρ. Ήθελα να είμαι κοντά σε όλο αυτό, να πούμε ότι η Κρήτη TV φρόντισε ούτως ώστε να βρει ρούχα εποχής με συνεργασίες και από το Ηράκλειο και από βεστιάριο της Αθήνας, οι κατάλληλοι χορευτές και οι κατάλληλοι άνθρωποι στο πλευρό μας. Όσον αφορά τη δική μου ενδυμασία, να πούμε ότι είναι ένα φόρμα εποχής, λίγο μεταγενέστερο βέβαια από αυτό που αποκαλύπτουμε, και είναι και συναισθηματικά κάτι δικό μου, μιας και ήταν ένα φόρεμα της μητέρας μου. Οπότε έχουμε το στίγμα το μουσικό, το χορευτικό, το ερευνητικό, και από εκεί και έπεται έρχεται και η ενδυμασία να ολοκληρώσει όλο αυτό το μαγικό ταξίδι που σίγουρα θα ταξιδέψει τους τηλεθεατές της Κρήτη TV. Κοίτα, μέχρι σήμερα μιλάμε για μια ιστορία. Η ιστορία της Κρήτης, η οποία διδάσκεται μέσα στα σχολεία. Τις περισσότερες φορές αυτό το στυλιτεύουμε. Άλλοτε το συζητάμε και το ξανασυζητάμε. Άλλοτε έτσι, άλλοτε αλλιώς. Αλλά μέσα, κινείσαι μέσα σε ένα αιώνα, 19ος αιώνας. Κινείσαι ανάμεσα σε αυτό το ντοκιματέρ, ανάμεσα σε επαναστάσεις και διεκδικήσεις απέναντι στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, εάν θυμάμαι καλά, ναι. Ναι, βεβαίως. Υπήρχε ο τουρκικός κατακτητής, αλλά όλο αυτό ξεκινάει ουσιαστικά με τη σύμβαση της Χαλέπας, την περίοδο ημιαυτονομίας. Ξεκινάει λοιπόν το 1878 και τελειώνει ουσιαστικά το 1898. Είναι μια περίοδος όπου γενικά έχουμε αλλαγές στην Κρήτη, μιας και δίνονται προνόμια στον κρητικό λαό, δημιουργείται κρητική βουλή, έχουμε κρητικούς βουλευτές, έχουμε τη δημιουργία σχολείων, βιβλιοθηκών, συλλόγων, εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν, και μάλιστα αρκετές εφημερίδες, και κάπως έτσι ξεκινάει λοιπόν μια αστική κουλτούρα και στην πλευρά της Χαλέπας. Αυτό αναπτύσσεται ακόμα περισσότερο μετά την άφιξη του πρίγκιπα Γεωργίου, όπου έρχεται και χοροδιδάσκαλος από την Αθήνα, μιας και ήταν θεατρόφιλος, αλλά αγαπούσε και τους ευρωπαϊκούς χορούς. Και κάπως έτσι ξεκινάει λοιπόν και η κοιμόδας και από την Ευρώπη το ντύσιμο. Ναι. Ναι, ξεκινάει μια κουλτούρα η οποία για την αστική κοινωνία δίνει ένα άλλο στίγμα, και όλα αυτά συνοδεύονται και με θυμοτυπία. Θυμοτυπία στην εμφάνιση των γυναικών, των ανδρών, το πώς θα προσκαλέσει κάποιος την τάμα να χορέψει. Βλέπουμε ότι το αγκάλιασμα επιτρέπεται, αλλά ακόμα και σε αυτό δίνεται περιορισμός, μιας και ο άντρας που θα αγκάλιαζε μια γυναίκα για να χορέψει ήταν προσεκτικός από το βλέμμα του μέχρι και το άγγιγμα, διότι φορούσε γάντια. Mm-hmm. Και όλο αυτό αποκαλύπτεται σταδιακά, βλέποντας μία ελευθερία, να το βάλω έτσι σε εισαγωγικά, από την άλλη όμως βλέπουμε και τους περιορισμούς, και εκεί γύρω στο 1902 βλέπουμε παράλληλα και την αντίδραση του Βυζαντινού ψάλτη, του Παύλου Βλαστού, όπου ουσιαστικά κατακεραυνώνει τους ευρωπαϊκούς χορούς. Ιδιωτικοί γυναίκες άρχισαν να είναι λίγο πιο Βέβαια, από το Βυζαντινό το πας στο ταγκό, το βάλεις και στην πόλκα.
Ναι. Και στο άγγιγμα ιστοχωρεύεται η κυρία μου, σαφέστατα. Ναι, ναι, βέβαια. Και να πούμε ότι το άλλο εντυπωσιακό για εμένα ήταν η όπερα και η οπερέτα. Πώς όλο αυτό και ουσιαστικά οι θεατρικές παραστάσεις και μας απασχολεί όλο το πολιτισμικό γίγνεσθε της εποχής, οδηγεί στο να αγαπήσει ο κριτικός λαός την όπερα, πώς με τις μετακινήσεις από τα λιμάνια των Χανίων, του Ρεθύμνου και του Ηρακλείου αρχίζουν πλέον οι επαφές και οι παραστάσεις και οι οπερέτες και οι ανταλλαγές, και πώς από την οπερέτα φτάσαμε στο ταγκό, ένα ταγκό που φρόντισαν οι Έλληνες να το αλλάξουν. Και το άλλαξαν διότι μην ξεχνάμε ότι είναι γραμμένο σε ζυγό μέτρο, αλλά οι Έλληνες έκαναν 7-8, δηλαδή κάτι σαν το Καλαματιανό, και πώς χορευόταν ουσιαστικά στην αστική τάξη, αλλά και πώς αυτό μετέπειτα άλλαξε και μεταφέρθηκε διαφορετικά στην Ήπεθρο. Να πούμε βέβαια ότι το πρώτο επεισόδιο, το οποίο είναι το Σάββατο 10 παρατέταρτο, απασχολεί περισσότερο Ηράκλειο, Ρέθυμνο, Χανιά και αστική τάξη, και πλέον την Κυριακή 10 παρατέταρτο βλέπουμε όλες αυτές τις επιρροές πώς μεταφέρονται και μεταφράζονται στην Ήπεθρο. Πώς ανοίγουν χοροδιδασκαλία στην Ιερά Πέτρα και σε άλλες περιοχές. Και το εντυπωσιακό επίσης είναι το πώς ανοίγει μια σχολή χορού, αλλά ο δάσκαλος δεν μαθαίνει το ταγκό και τους ευρωπαϊκούς χορούς όπως τον μαθαίνουν στην αστική τάξη, αλλά με παραλλαγή που πέντε. Και ο δάσκαλος κάπως διαφορετικά το ξέρει. Πολύ εντυπωσιακά. Άρα λοιπόν έχουμε ένα ντοκιμαντέρ σε δύο επεισόδια. Σάββατο και Κυριακή, όπως είπες. Τα δύο αυτά ντοκιμαντέρ. 10 παρατέταρτο το βράδυ. Σωστά, θυμάμαι την ώρα. Ναι, βέβαια. Έτσι, από την Κρήτη TV. Δύο επεισόδια τελείως διαφορετικά, γιατί το ένα ναι μεν σε πάει στο άλλο. Πρώτο επεισόδιο, οι προϋποθέσεις που έφεραν ευρωπαϊκό αέρα στην Κρήτη. Δεύτερο επεισόδιο, το πώς η συγκοινωνία και η ακτοπλοεία διαμόρφωσε την πολιτισμική κουλτούρα. Ακριβώς, και πώς οι ευρωπαϊκοί χωροί από την πόλη πάνε στην Ήπεθρο και τι ακριβώς γίνεται. Αλλά και άλλη μια πτυχή με εξαιρετικό ενδιαφέρον. Τι γίνεται μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Πώς μεταφράζεται στην κοινωνία. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Κινήσου και λίγο, μετακινήσου λίγο, γιατί κάτι δεν πάει καλά και σε ακόμη διακοπές. Και είναι πολύ ενδιαφέροντα αυτά τα οποία λέμε αυτή την ώρα, αλλά να βοηθήσουμε και τον κόσμο να μας ακούει. Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Βούλα Νεωνάκη, να κάνουμε εκείνη την αναφορά στους ανθρώπους οι οποίοι παίρνουν μέρος σε αυτό το ντοκιματέρ, διότι πραγματικά αξίζει να τους πεις και τον μπράβο, αλλά να ακουστεί και το όνομά τους, έτσι. Ναι, βεβαίως. Καταρχήν να πούμε ότι για την Κρήτη TV είναι μια παραγωγή που δείχνει πόσο ισχυρή ομάδα ανθρώπων έχει μέσα της. Mm-hmm. Δηλαδή η δουλειά που έχει γίνει είναι πραγματικά εξαιρετική και δύσκολη. Οπότε οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στους συνεργάτες μου. Καταρχήν στο σκηνοθέτη μου, τον Δημήτρη τον Φραγκιαδουλάκη, στη διεύθυνση παραγωγής που την έχει ο Μαρίνος ο Μαυρίδης, η Νίκη του Τουντζάκη που επιμελήθηκε το μοντάζ, διεύθυνση φωτογραφίας ο Αντώνης ο Στυλιανάκης και εικονοληψία ο Γιάννης ο Γιαλουράκης, ο Έλλιντον Φράγκο, ο Δημήτρης ο Βρυθιάς, ο Αντώνης ο Ιγκλεζάκης από τα Χανιά, ο Μιχάλης ο Δημητρίου στον Τρόουν, ο Μάνος ο Κωνσταντουλέκης στον ήχο. Είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα ανθρώπων. Από εκεί και έπειτα και στους μουσικούς, ο Βαγγέλης ο Βαρδάκης, ο οποίος έφυγε από την Ιερά Πέτρα και ήρθε στα Χανιά για να πραγματοποιηθεί το γύρισμά μας, ο Κωστής ο Βυσσινός, δυστυχώς ένας από την παρέα τους δεν είναι πλέον κοντά μας, ο Γιώργος ο Σταυράκης, που ήταν κοντά μας στην κιθάρα και είναι η τελευταία του ουσιαστικά εμφάνιση. Ο Στέργιος ο Πασχαλάκης από τη Σιτία με τον Δημήτρη τον Νικάκη και τον Αραντάνη. Έπειτα έχουμε και όπερα και οπερέτα, την οποία τη γράψαμε, την καταγράψαμε εμείς ζωντανά, από τη Δέσποινα Τεκρακάκη, την πιανίστρα Σπράνο, από τα Χανιά και το Οδείο Χανίων. Και να πούμε ότι έχουμε πιάσει έτσι σύντομα και την παρουσία των Οδείων, τόσο του Οδείου στα Χανιά, όσο και άλλα Οδεία, τόσο το Απόλλων στο Ηράκλειο, στην Ιερά Πέτρα. Ουσιαστικά ξεδιπλώνουν το πώς καλλιεργήθηκαν και πώς
ουσιαστικά μπήκε μέσα μουσική στην παιδεία και ακολούθησε ο χορός. Είναι πάρα πολλές πτυχές που έτσι σύντομα νομίζω ότι τις αγκαλιάζουμε όλοι για να δώσουμε το στίγμα τους. Έτσι. Και αξίζει σε όλους να πεις ένα μεγάλο μπράβο, κάτι που θα παρακολουθήσουμε, είπαμε, σε δύο μέρη, Σάββατο Κυριακή, 10 παρατέταρτο, στην Κρήτη TV, ντοκιματέρ της Κρήτη TV, ο τίτλος «Καιρός για βάλς». Βούλα Νεονάκη. Οι χορευτές παρέλειψαν, να πω συγγνώμη. Α, βέβαια. Οι χορευτές, οι οποίοι είναι οι μοναδικοί οι οποίοι έχουν ασχοληθεί σήμερα στην Κρήτη και είναι στην αγκαλιά από το χορόσπιτο, μια ομάδα χορευτών, όπου τα τελευταία χρόνια έχουν μελετήσει και έχουν εξελίξει το χορό τους στον Ευρωπαϊκό. Και είναι η μοναδική ομάδα που στην Κρήτη παρουσιάζει αυτή την πτυχή της Κρήτης, τόσο όσον αφορά την πόλη και πώς χορέθηκε από την αστική τάξη, αλλά και από την Ήπεθρο. Και χοροδιδάσκαλοι Γιάννης Πλαγιωτάκης, Νίκος Κουφάκης. Βέβαια, ναι, έτσι, ακριβώς. Έτσι. Να μην αφήσουμε κανένα παραπονούμενο, γιατί δεν πρέπει να μείνει κανένας παραπονούμενος σε αυτή την πολύ μεγάλη προσπάθεια που έγινε. Βούλα Νεονάκη, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ, γιατί βλέπω ότι η ματιά σου δεν ξεφεύγει ποτέ από το κομμάτι του πολιτισμού, και επειδή το αγαπώ, οφείλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ. Καλημέρα. 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 Να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ.